αθλητές εξασφάλισαν το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και οι τρεις είναι σήμερα εδώ μαζί μας, Ζέτα. Πρώτος, ο Μάκης Μίτας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μπακού και έγινε ο πρώτος Έλληνας που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκίτ. Ενώ στο Μαδικό μαζί με τους Νικόλα Μαυρομάτη και Χαράλαμπο Χαλκιαδάκη κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και παρακαλούμε για την απονομή την πρέσβυρα της Γαλλίας, κυρία Λοράν, συνοδευόμενη από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ, Δημήτρη Κανελάκη. Έχουμε και τους υπόλοιπους όμως, Βαγγέλη. Βεβαίως, οπότε... και όσο θα έρχεται ο Δημήτρης Κανελάκης για να κάνουμε την πρώτη βράβευση, περιμένουμε το Χαράλαμπο Χαλκιαδάκη που μετά το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό σκίτ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μπακού στέφηκε και πρωταθλητής Ευρώπης, πετυχαίνοντας το απόλυτο συμβολές, επίδοση που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Εξασφάλισε τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 24 στο Παρίσι. Έλα, Χαράλαμπε, και εσύ. Δημήτρη, μπορείς να κάνεις την απονομή εσύ. Δεν είναι εδώ η κυρία πρέσβυρα. Μπορείς να γίνεις πρέσβης. Για την απονομή παρακαλώ. Έστω για μερικές στιγμές. Τον κύριο Θανάση Βασιλιάδη, συνοδευόμενο από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ, τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Ενώ να συνεχίσουμε και με την τρίτη της παρέας, Βαγγέλη. Βεβαίως, η Εμμανουέλα Κατζουράκη, λοιπόν, κατέκτησε φέτος το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον Μπακού, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ προσέθεσε και δύο ασημένια μετάλλια στη συλλογή της, ένα στο Παγκόσμιο Κύπελο του Ραμπάτ και ένα στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Και για την απονομή, παρακαλούμε την πρόεδρο του Συνδέσμου Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη Βούλα Κοζομπόλη, συνοδευόμενη από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑ, τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη. Τους θέλουμε όλους επί σκηνής, όπως έχετε καταλάβει. Ελάτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε για και να συντομεύουμε. Γιατί δεν και μαζί τελειώσει. Και τον Πρωτεργάτη. Και τον Πρωτεργάτη. Συνεχίζεις. Τον Πρωτεργάτη των επιτυχιών στο σκιτ και τον εθνικό προπονητή, τον Γιώργο Σαλαβαντάκη, για την απονομή του οποίου παρακαλούμε την πρόεδρο των Ελλήνων Ολυμπιονικών, την Βούλα Ζιγούρη, συνοδευόμενη από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΑΤ, Άκη Δημακό. Λοιπόν, κύριε Σαλαβαντάκη, μια και εκπροσωπείτε ως προπονητής τους τρεις μεγάλους αθλητές που ήδη έχουν πάρει πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα μας πείτε το μυστικό της επιτυχίας σας, τι είναι το μαγικό ραβδάκι αυτό που έχετε και τους έχετε κάνει έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ γιατί μας κάνετε να είμαστε σήμερα εδώ. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Τα παιδιά δουλεύουν ώρες ατελείωτες. Όπως είπατε και πριν, είμαστε ένα άθλημα το οποίο δεν είμαστε τηλεοπτικό. Οπότε τις επιτυχίες μας δύσκολα τις βλέπει κανείς. Μαγικά λοιπόν ραβδιά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ώρες δουλειά στα παιδιά αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εύχομαι το 24 να είναι μια μαγική χρονιά για όλους μας. Επειδή δεν σας βλέπουμε συχνά, κύριε προπονητά, μετά την απονομή, ελάτε όλοι μαζί μπροστά για να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους φωτογράφους και για το τηλεοπτικό πλάνο μαζί με τους συνοδούς και να ακούσουμε και τα παιδιά. Βεβαίως. Ένα βήμα πιο μπροστά, παρακαλώ, στη σκηνή. Εμμανουέλα, η νεαρότερη της παρέας, με τι βλέψεις πηγαίνει στο Παρίσι? Καλησπέρα και από μένα. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή στους Ολυμπιακούς. Σίγουρα θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε προπονηθεί ήδη έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ και μακάρι να είμαστε εδώ κάθε χρονιά, γιατί σημαίνει ότι κάτι έχουμε κάνει καλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Μάκη, τι περιμένουμε από εσένα? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι τρίτη μου Ολυμπιάδα. Η προετοιμασία μου είναι πολύ σκληρή. Είμαι και πατέρας δύο παιδιών, οπότε έχω ακόμα ένα φορτίο πάνω μου το οποίο πρέπει να διαχειριστώ. Το διαχειρίζομαι καλά. Έχω δίπλα μου ανθρώπους που με στηρίζουν, οικογένεια, προπονητές, Ομοσπονδία, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, το κύριο Σπύρος Καπράλος που. Το λέω και το ξαναλέω, είναι ένας λόγος που εγώ υπάρχω στο άθλημά μου. Πάμε με τις καλύτερες προοπτικές, παλεύουμε και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί μας. Καλή χρονιά με υγεία. Έλα, Χαράλαμπε. Μπάμπη, πόσο σημαντικό είναι να είσαστε τρεις πρωταθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο σκιτ? Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή μας κάνετε. Θέλω να πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πηγαίνουμε πλήρη η ομάδα της Σκοποβολής σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Εύχομαι στους συναθλητές μου και γενικά σε όλους τους αθλητές της Ελλάδας ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και εύχομαι να πάμε πλήρης Ολυμπιακούς και καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους πρωταθλητές του ΣΚΙΤ και τον προπονητή τους, τον Γιώργο Σαλαβαντάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά τους στον ελληνικό αθλητισμό.